Λίγο πριν την απόφαση, διακόπηκε πάλι η δίκη για το χαμό της τετράχρονης Μελίνας που είχε εισαχθεί για χειρουργείο ρουτίνας το Δεκέμβριο του 2015 στο Βενιζέλιο. Ωστόσο, έχασε τη μάχη για τη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Ο συνήγορος της οικογένειας της μικρής υπέβαλε ένσταση για ακύρωση του πορίσματος των πραγματογνωμόνων που έχουν οριστεί, επικαλούμενος ότι δεν είχε ενημερωθεί η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας με τους συνηγόρους υπεράσπισης της κατηγορούμενης αναισθησιολόγου να κάνουν λόγο για τεχνάσματα υπό το βάρος του αποτελέσματος ενός πορίσματος που δεν άρεσε στην άλλη πλευρά ως το περιεχόμενό του και κυρίως ως προς το ότι δεν αποδίδει ευθύνες στην κατηγορούμενη. Επειδή ενδεχομένως το περιεχόμενό της δεν είναι αυτό το οποίο θα ικανοποιούσε την άλλη πλευρά, γι' αυτό το λόγο προέβαλε κάποιους ισχυρισμούς για να δημιουργήσει αυτού του είδους τον εφέλωμα. Όμως η αλήθεια ούτως ή άλλως, η επιστημονική αλήθεια, την οποία εμείς δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε, απλά την διαβάζουμε όπως αποτυπώνεται στα πορίσματα και τις γνώμες των ειδικών. Αυτή δεν μπορεί να αμαυρωθεί με κανέναν τρόπο, ούτε με τεχνάσματα, ούτε με καταχρηστικότητες. Η διαδικασία θα εξελιχθεί παρόντων και των πραγματογνωμόνων στις 16 Φεβρουαρίου, όπου εκεί θεωρώ πλέον ότι θα πρέπει να τελειώσει αυτή η δίκη με την αθώωση της κατηγορουμένης, η οποία αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί από όλη αυτή τη διαδικασία. Και καλό θα είναι και η πολιτική αγωγή λιγάκι να κοιτάζει την ουσιαστική αλήθεια και όχι τα τεχνάσματα, για να παραταθεί το μαρτύριο και της οικογένειας στην οποία υπερασπίζεται και της κατηγορουμένης. Αυτό που κάναμε ήταν το αυτονόητο. Είπαμε ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι παντελώς άκυρη, διότι δεν ασκήθηκαν τα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος. Αν αυτό είναι νομικό τερτύπι, τότε τι να πω. Βέβαια δεν περίμενα να ακούσω και κάτι άλλο από την άλλη πλευρά. Εμείς θέλαμε να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν καλύτερα η υπόθεση αυτή και να ξέρουμε το τι έχει γίνει. Στο δικαστήριο επικράτησε ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής. Η ένσταση έγινε δεκτή, οπότε οι πραγματογνώμονες θα συντάξουν εκ νέου πόρισμα σε μια διαδικασία που θα συμμετέχει και η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας. Ωστόσο, απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης των εμπειρογνωμόνων και διορισμού άλλων από διαφορετική περιοχή, με την πολιτική αγωγή να αφήνει να εννοηθεί ότι τίθεται θέμα μεροληψίας υπέρ της αναισθησιολόγου. Διόρισαν τρεις πραγματογνώμονες που από την πρώτη στιγμή εμείς εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας ότι έρχονται από την ίδια ιατρική δεξαμενή. Τόσο με την κατηγορούμενη όσο και με τον σύζυγό της και επί σειρά ετών έχουν συνεργαστεί κατά δήλωσή τους. Έχουν δεσμευθεί με ένα πόρισμα το οποίο έχουν εκδώσει ερήμην μας και το οποίο, αν θέλετε, και για λόγους πλέον εγωισμού. Το λέω ξεκάθαρα. Υπάρχει περίπτωση να το αλλάξουν. Πριν τον διορισμό τους, το δικαστήριο είχε ζητήσει να τοποθετηθούμε όλοι δημοσίως στο ακροατήριο για το αν έχουμε οποιαδήποτε υπόνοια σχετικά με τους πραγματογνώμονες που επρόκειτο να διοριστούν. Από πριν. Και ουδείς τοποθετήθηκε αρνητικά. Τώρα, αυτά όλα ήταν τεχνάσματα. Στο δικαστικό μέγαρο για μία ακόμη φορά βρέθηκαν μέλη της οικογένειας της άτυχης τετράχρονης που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο πατέρας της μικρής Μελίνας, μάλιστα, εξέφρασε την οργή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η υπεράσπιση ως ηλυμένη την αθωωτική απόφαση της αναισθησιολόγου και το συνήγορό τους να διευκρινίζει ότι κρίνεται απαραίτητη η κατά αντιπαράσταση εξέταση των εμπειρογνωμόνων με την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ που είχε συντάξει πόρισμα με το οποίο επέρριπτε ευθύνες για το θάνατο της μικρής στην κατηγορούμενη. Θα είχα και μια έκρηξη μέσα στο δικαστήριο, κάτι που το οποίο δεν ήθελα, να με προσβάλλει σαν πατέρας που βρίσκεται σε μια αίθουσα για την οποία δικάζεται η κατηγορούμενη για το θάνατο του παιδιού μου. Δεν είναι το κεντρικό μέρος της δίκης, δεν είναι η κατηγορούμενη, είναι το παιδί μου που χάθηκε άδικα. Αυτό δεν έχει καταλάβει μάλλον η συνήγορη της υπεράσπισης. Η λέξη αθώα είναι αθώα, ως ήδη να έχει αθωωθεί, εμένα με προσβάλλουνε